Δεν υπάρχει τουριστική προβολή της πόλης της Κορίνθου, ούτε της ευρύτερης περιοχής. Ο Δήμος δεν κάνει κάτι και απέχει συστηματικά, όπως δηλώνει ο υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων, Απόστολος Παπαφωτίου. Δυστυχώς θα μιλήσουμε για ένα θέμα, για το οποίο νομίζω το οποίο θέμα είναι ξένο προς την Κόρινθο και προς τη Δημοτική Αρχή. Η τουριστική προβολή της πόλεως μας, η τουριστική προβολή της ευρύτερης περιοχής. Και είναι ξένο διότι ουσιαστικά ο Δήμος Κορινθίων προς αυτή την κατεύθυνση όχι μόνο δεν έχει δραστηριοποιηθεί, όχι μόνο δεν έχει κάνει κάτι το στοιχειώδες, αλλά απέναντίας μπορώ να πω απέχει συστηματικά από αυτή την έκφραση της κοινωνικής ζωής η οποία τόσα χρήματα φέρνει στην κοινωνία και τόσο πολύ συμμετέχει στην οικονομική ζωή του τόπου μας. Και την προηγούμενη φορά, κύριε Τσαρμπέ, που είχε έρθει το κρουαζερόπλοιο, είναι 700 άτομα, πρόσωπα, τα οποία επισκέφτονται την Κόρινθο από το πρωί μέχρι το βράδυ, για μία μέρα. Είναι Γάλλοι κυρίως, οι οποίοι, και είχα κάνει την πρόταση, στοιχειώδη πρόταση ήταν, αλλά θα έδειχνε όμως μια άλλη αντίληψη στα πράγματα και θα έδειχνε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι φιλοξενούμενοι και όχι μόνο επισκέπτες να περάσουν. Ένας αριθμός παιδιών, κάτω ακριβώς την ημέρα που θα αποβιβάζονται, τα οποία παιδιά να ξέρουν γαλλικά, να είναι στην πρώτη τους διάθεση. Να μοιράσουν ένα μικρό πανέρι, μια μικρή τσάντα με δώρα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που να έχουν τα στολίδια της Κορινθίας και ό,τι καλό υπάρχει στην Κορινθία, να μοιράσουν ένα χάρτη της πόλεως μας, της πόλεως Κορίνθου αλλά και της Κορινθίας γενικότερα, να παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο σημείο που μπορούν να επισκεφθούν μέσα στην πόλη της Κορίνθου αλλά και τις αρχαιότητες της Κορίνθου και από εκεί και πέρα να υπάρχουν μέσα στο λιμάνι stands, σημεία, στα οποία ο καθένας θα καταλαβαίνει που βρίσκεται, ο καθένας θα βλέπει στον χάρτη αυτό που μπορεί να πάει, να περάσει 4 ώρες, 5 ώρες, 10 ώρες μέσα στην πόλη της Κορίνθου χαρούμενα και να γνωρίσει και την κοινωνική και την ίδια τη ζωή μέσα στην πόλη μας. Συγχρόνως, ένα άγημα της Φιλαρμονικής και αυτό είναι μια έκφραση ευγένειας να παιανίζει και να παίζει σε αυτούς τους χαρούμενους, τους ανθρώπους, τους ταξιδιώτες που έρχονται, οι οποίοι θα αφήσουν τα χρήματά τους στην Κόρινθο και οι οποίοι θα είναι φιλοξενούμενοι σε εμάς. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η ημέρα. Φιλαρμονική, μιλάνε ότι είναι δυνατόν να τους καλωσορίσουν με τέτοιο αγήματα και τέτοια. Γίνεται σε άλλες χώρες αυτό? Πώς δεν γίνεται. Και βέβαια, βεβαίως γίνεται. Όχι μόνο τους καλωσορίζουμε, αλλά καθόμαστε και μισή ώρα και μία ώρα και παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα. Κάποιο άλλο πρόγραμμα μπορεί να γεννούμε δημοτικούς χορούς. Σε κάποιο έναν ταξιδιώτη να προσφέρουμε μία τσάντα με ένα τριαντάφυλλο. Με δύο παιδιά ντυμένα με στολές παραδοσιακές και οι οποίες να ξεκαθαρίσουν ότι εδώ είμαστε στην Ελλάδα και εδώ είναι ο τόπος ιστορικός. Όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή τα ταυτοτικά στοιχεία της πόλης Κορίνθου, πρέπει να προβληθούν. Υπάρχει πλήρης αδιαφορία σε αυτόν τον τομέα και δείχνει καθαρά ότι η Κόρινθος δεν θέλει τουρίστες. Η Κόρινθος δεν θέλει ανθρώπους επισκέπτες. Η Κόρινθος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Δυστυχώς, αυτή η απαξίωση στον τομέα του τουρισμού δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου. Και όχι μόνο μέσα στη Νέα Κόρινθο, αλλά σας λέω και στην Αρχαία Κόρινθο. Έφτιαξε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το κέντρο της Αρχαίας Κορίνθου, ένα πεζόδρομο και μια κλειστή αγορά. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι είναι. Αυτοκίνητα περνάνε, παιδιά παίζουν. Σε λίγο μπορεί να θρηνήσουμε και θύματα. Και αυτόματα δεν έχει ξεκαθαρίσει ο Δήμος τι θέλει να κάνει αυτή την αγορά της Αρχαίας Κορίνθου. Να την κάνει κλειστή, οπότε την κλείνει τελείως και απαγορεύει την διέλευση των οχημάτων. Να την κάνει ανοιχτή, οπότε απαγορεύει τα τραπεζοκαθίσματα και απαγορεύει τα παιδιά να παίζουν. Ας ξεκαθαρίσει επιτέλους.